Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάνω Σκαλίδης και θα κάνουμε μια πολύ μικρή παύση, με συγχωρείτε, στα του Survivor. Γιατί τώρα θα υποδεχτούμε μέσω Skype έναν άνθρωπο που δεν θα έλεγε και είπε τη ζωή του, να το πω και έτσι. Τον πρωτογνωρίσαμε ως αστρολόγο. Έκανε εκπομπές στην τηλεόραση. Βασικά, χαρτομαντία, να το πω έτσι. Ναι, χαρτομαντία. Και αστρολογία, αστρολογία. Μετά, λοιπόν, παθαίνουμε σοκ μετά από λίγα χρόνια όταν μαθαίνουμε πριν από 4 χρόνια ότι χειροτονήθηκε. Καλά τα λέω. Ναι, και έφτασε μέχρι να γίνει δεσπότης, αλλά δεν έγινε. Τώρα εγκαταλείπει τα ράσα και επιστρέφει πάλι στις προβλέψεις. Να υποδεχτούμε, λοιπόν, τον Νίκο Χορταρέα. Γεια σας, κύριε Χορταρέα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, μια χαρά, όπως πάντα. Κύριε Χορταρέα. Αισιόδοξος και με πολλές αλλαγές. Πείτε μου, εγώ από τότε που έχω. Θέλω να σας μιλήσω πολύ ανοιχτά όπως θα μιλάγαμε στο σπίτι. Όπως θα ρώταγα μια φίλη μου. Ένα φίλο μου. Όταν έμαθα ότι πετάξατε τα ράσα και χειροτονή. Ότι ουσιαστικά αφήσατε την την αστρολογία. Τη χαρτομαντία. Και χειροτονηθήκατε. Έπαθα σοκ. Αρχικά, θα σας το πω πολύ απλά. Γιατί γνωρίζω ότι η Εκκλησία, είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύω στην αστρολογία, αλλά πιστεύω και πάμε πολύ στο Θεό. Γνωρίζω ότι η Εκκλησία δεν τα δέχεται αυτά. Δηλαδή, αστρολογία, καρτομαντίες, προβλέψεις γενικότερα. Καφεμαντία και όλα αυτά είναι πολύ κατά. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε πώς σας δέχτηκαν και τι σας έκανε να πάρετε αυτή την απόφαση. Λοιπόν, πρώτον, πώς να δεχτήκανε. Και νομίζω πράξανε πάρα πολύ καλά. Γιατί ξέρανε, εκεί που με δεχτήκανε, με ξέραν πάρα πολλά χρόνια, έβλεπαν ότι είμαι στην εκκλησία συνέχεια, ξέραν ότι τελείωσα την αρχιερατική σχολή, ξέραν ότι ανεξάρτητα από αυτό που έκανα... Δεν το γνώριζα. Ναι, από αυτό που έκανα... Τι έκανα, αστρολογία. Η αστρολογία τι είναι, μαθηματικά. Λοιπόν... Τώρα, άλλο αν τα παρερμηνεύουν όσο για τις μαγείες που λένε... Το εγώ δεν είπα ποτέ τη λέξη μαγεία, είπα χαρτομαντία, δεν ξέρω. Είμαι μαθηματικός, η αστρολογία δεν είναι μαθηματικά. Η αστρονομία είναι μαθηματικά. Επειδή είμαι μαθηματικός, προσωπικό, πάμε παρακάτω. Μισό λεπτό, η αστρολογία βασίζεται... Δεν είναι μαθηματικά. Και στην αστρονομία βασίζεται, αλλά λέω ότι δεν είναι ξεκάθαρα μαθηματικά. Αυτό λέει, βασίζεται, βασίζεται, ναι, ναι, ναι. Ούτε καν. Βασίζεται, ναι, όπως το λέτε. Ούτε εντάξει, και ο Ντούβλης, και ο Χρήστος Ντούβλης που είναι κορυφαίος αστρολόγος, μαθηματικός είναι, να ξέρει. Τι σχέση έχει αυτό. Όχι, αλλά βασίζεται. Την αστρολογία. Γιατί βγάζει παραπάνω λεφτά. Κύριε Χορταρέα, σας ακούω. Λοιπόν, έτσι πήρα την απόφαση μετά από μια μικρό στεναχώρια, που μια στεναχώρια μας πήρα. Είπα να σταματήσω, κουράστηκα και λίγο, λέω πέρασαν και τα χρόνια. Και αφού μπορούσα να πάω στην άλλη πλευρά, η οποία εγώ δεν τη θεωρώ άλλη πλευρά, γιατί δεν έχει σχέση. Πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να κάνει. Εδώ είχαμε και είχαμε τώρα. Εγώ δεν νομίζω να είμαι... Από την Εκκλησία δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, σας δέχτηκαν όπως είδαμε. Πάντα. Φυσικά. Βέβαια, εννοείται. Ωραία. Λειτουργήσατε κανονικά σε εκκλησία, κάνετε κανονική λειτουργία? Σε πολλές, σε πολλές. Σε πόσες? Και με μεγάλη επιτυχία. 2 λεπτά. Ο κόσμος όταν ερχόταν εκεί, τι έλεγε, γιατί τόσα χρόνια βγαίνατε σε τηλεοπτικές εκπομπές. Παιδιά, σας παρακαλώ, αν διαφωνείτε, επειδή είναι καλεσμένος, να σεβαστούμε τον καλεσμένο. Αν το θεωρείς λάθος, μετά μπορείς έξω να το σχολιάσεις πάνω, συγγνώμη. Αλλά επειδή είναι καλεσμένος μου, θέλω να το σεβαστώ. Και εγώ μπορεί να διαφωνώ με κάποια πράγματα, αλλά οφείλω αυτή τη στιγμή να το κάνω. Να εγώ οφείλω να το πω, ότι είναι λάθος. Ωραία, επειδή όμως είναι δικός μου καλεσμένος. Συγγνώμη πάνω. Εντάξει. Λοιπόν, κύριε Χορταρέα, ο κόσμος πώς σας αντιμετώπισε? Λοιπόν. Θα σας πω κάποια δημοσιογράφος, δεν θέλω να αναφέρω το όνομά της, πήγε και έπιασε κόσμο εκεί. Ναι. Και είπε ότι ξέρετε ο ιερέας που είναι εδώ και τον έχετε στα όπα-όπα είναι ο Νίκος ο Χορταρέας. Και η απάντηση είναι ότι καλά, δεν ξέραμε ποιος είναι εδώ, δεν ξέρουμε ποιος είναι. Εσάς περιμέναμε να μας το πείτε. Άρα με γνωρίζουν, δεν είμαι άτομο που δεν γνωρίζετε. Και για να έρχεται ο κόσμος στην εκκλησία, για να εξομολογείται, για να έρχεται κάθε Τετάρτη που έκανα παράκληση του Αγίου Κυπριανού, ο Άγιος Κυπριανός, ναι. Ο Άγιος... Με συγχωρείτε, είναι για τη Βασκανία. Είναι για τη Βασκανία. Και κάθε Τετάρτη έκανα παράκληση.
Ναι, η παράκληση. Η παράκληση ήταν γεμάτο. Ναι, η παράκληση είναι μια πάρα πολύ δυνατή προσευχή. Είναι του Αγίου Κυπριανού. Είναι μια προσευχή η οποία γενικότερα μπορεί να σου δημιουργήσει μετά και πάρα πολύ έντονα συναισθήματα. Είναι δύσκολη πολύ. Όπως ακριβώς το λέτε, είστε ακριβώς το λεξιλόγιο μου μέσα. Απλά ξέρετε, εγώ επειδή έχω πάει και στον Αγίο, γενικώς πιστεύω πολύ στο Θεό, λίγο αυτό που ακούω τώρα με τρομάζει. Και σας μιλάω. Δηλαδή, με τρομάζει λίγο ότι ένας άνθρωπος το οποίο στο παρελθόν μπορεί να ασχολιόταν με κάτι τελείως διαφορετικό, ξαφνικά κάνει αυτό. Χειροτονείται. Το ίδιο πράγμα, με τον ίδιο τρόπο που έκανα, με την ίδια παράκληση, αυτή χρησιμοποιούσα και σαν κοσμικός. Όχι. Την λοιπόν, ίδια, το ίδιο ευχολόγιο διάβαζα. Και εγώ μπορεί να διαβάζω την ευχή του Αγίου Κυπριανού το βράδυ. Δεν είναι ιερέα. Εντάξει, δεν είμαι ιερέας. Και εδώ όταν έρχεται ο ιερέας κάθε χρόνο να μας κάνει τον αγιασμό, του λέω, σου παρακαλώ, πάμε λίγο στην άκρη, γιατί είναι μια δυνατή ευχή, να μου διαβάσετε την ευχή του Αγίου Κυπριανού. Αλλά ουσιαστικά δεν παράτησα εγώ τα εγκόσμια. Τη διαβάζω μόνη μου. Αυτό εννοώ. Εσείς, άλλο διαβάζετε. Πιστέψτε με ότι έχει τη δύναμη. Έχει η ευχή αυτή. Το ξέρω, αλλά... ανεξάρτητα αν την κάνετε με την ψυχή σας, είναι το ίδιο σαν να την κάνει ένας ιερέας. Ό,τι και αν κάνουμε με την. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω κάτι που δεν είναι δική μου θέση, απλά θέλω να το μεταφέρω. Όταν αποφασίσατε να ενταχθείτε στην Εκκλησία, τότε πολλοί το συνδύασαν με κάποιες εκκρεμότητες που είχατε φορολογικές και που είχαν έρθει στη δημοσιότητα και κάποια άλλα θέματα νομικά. Αυτά όχι, νομικά σχήμα. Όχι. Φορολογικά μόνο. Φορολογικά. Ναι. Τώρα, εγώ θα σας απαντήσω δια της ερωτήσεως. Λοιπόν, πέστε μου, όταν γίνεις ιερέας, σταματάνε τα οικονομικά, σταματάει η εφορία? Δεν το γνωρίζω. Δεν είναι δυνατόν, δεν έχει καμία σχέση. Το αφημί είναι ένα. Άρα δεν έχει καμία μπορείτε σχέση. Να κλείσει... Όχι, μπορείς να κλείσεις το αφημί της εταιρείας που ήσουν πριν. Ενώ... Όχι, δεν κλείνει. Δεν κλείνει ποτέ το αφημί της εταιρείας. Α, δεν τα ξέρω. Με συγχωρείτε, αυτά δεν τα γνωρίζω. Εγώ ήσουν... Καμία, δηλαδή, και σαν ιερέας. Το αφημί του φυσικού προσώπου. Άρα, δεν κλείνει ποτέ. Ναι, και μπορείς να ανοίξει μια άλλη εταιρεία. Ναι, το φυσικού δεν κλείνει, ναι. Τέλος πάντων. Ωραία. Είστε λοιπόν τέσσερα χρόνια στην εκκλησία. Φτάσατε στο σημείο για να γίνετε ιερέας, νομίζω. Δεσπότης. Όχι. Έγινα ιερέας και είπα. Όχι, εδώ γίνονται κάποιες παρερμηνίες, αλλά δεν με πειράζει. Όχι, να μου τα πείτε εσύ. Έλατε. Όχι, δεν λέω για σας, προς Θεού. Γράφτηκε λάθος. Έφτασα, λέω, εκεί, έφτασα μέχρι εκεί. Και χαριτολογώντας, όπως θα το πω και τώρα, λέω, έφτασα και αρχιμαντρίτης και φωτογραφίες και γάμους και τα υπόλοιπα. Αν δεν γινόταν αυτά, λέω, και είχα το χειροτονητήριο, τα πήγαινα και για δεσπότης. Πώς το λένε. Το είπατε έτσι. Χαριτολογώντας. Μάλιστα. Άρα εσείς έχετε κάνει όλα τα μυστήρια. Έχετε τελέσει γάμου, βάφτιση, όλα. Φυσικά, βάφτιση, όχι γάμους. Το είπες στις εξομολογήσεις. Λοιπόν, θέλω κάτι... Εξομολογήσεις πολλές. Θέλω κάτι ακόμα. Συνήθως, οι ιερείς που γνωρίζω, πολύ δύσκολα αφήνουν τον Θεό, τον δρόμο του Θεού, για να επιστρέψουν πίσω στα εγκόσμια. Έχουμε δει το αντίθετο να συμβαίνει. Τι ήταν αυτό λοιπόν που σας έκανε, μέσα στα τέσσερα χρόνια αυτά, να αλλάξετε αυτή σας την απόφαση και να επιστρέψετε στα εγκόσμια. Και να ξαναμπείτε στη διαδικασία, να ξαναπάτε στην παλιά σας τη δουλειά. Γιατί ίσως η φιλοσοφία μέσα στην Εκκλησία και ο δρόμος του Θεού είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που κάνατε εσείς πριν. Λοιπόν, ποιος είναι ο λόγος? Εγώ χειροτονήθηκα κανονικά. Έμενα στη Μητρόπολη. Ήμουνα στη Μητρόπολη όλη μέρα, σε μια πάρα πολύ καλή Μητρόπολη. Λαγκαδά. Πάρα πολύ καλή Μητρόπολη. Με πολύ αξιόλογους ιερείς. Εκεί έκατσα. Εκεί έμενα βασικά. Πήγαινε ερχόμουν. Είχα ένα πολύ ωραίο προσκύνημα. Την περπατούσα. Ένα από τα πιο δυνατά προσκυνήματα της περιοχής. Η Παναγία η περπατούσα, η Θαυματουργή. Επειδή ήμουν εκεί όμως, έγινε χειροτονητή, δεν υπογράφηκε το χειροτονητήριό μου. Είναι ότι έχετε χειροτονηθεί, μάλιστα, ναι. Γιατί δεν υπογράφηκε? Αυτό που το είδε, αφού ήμασταν όλη μέρα στη Μητρόπολη, με τα χαρτιά μαζί, όχι τώρα, όχι το δικό μου, και άλλα χαρτιά δεν υπογράφηκαν. Ξαφνικά παθαίνει κορονοϊό ο μακαριστός, πάει στο νοσοκομείο και εκεί τελειώνει. Φεύγει από τη ζωή, μάλιστα. Και συνέχεια. Έφυγε. Λοιπόν, ερχόμενοι στην Μητρόπολη,
τα δικά μου τα χαρτιά δεν τα είχε υπογράψει. Κι άλλα, όχι μόνο τα δικά μου. Οπότε μετά από εκεί, ο καινούριος ο δεσπότης, πολύ εύλογα και πολύ σωστά, σου λέει: εγώ δεν μπορώ να υπογράψω ένα χαρτί το οποίο δεν σε έκανα εγώ. Να σε κάνω εγώ δεν μπορώ, γιατί ήδη είσαι χειροτονημένος. Άρα σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να γίνει δικαστήριο με τα χαρτιά που έχουμε, τις φωτογραφίες, με τα βίντεο, από τα χειροτονίες μου, από τις, αφού λειτουργούσε με το δεσπότη, με όλα αυτά, για να γίνει δικαστήριο να πάρετε το χαρτί. Ναι. Εγώ δεν θέλω, δεν ήθελα να μπω σε αυτή τη διαδικασία να περιμένω 3 χρόνια από εδώ και πέρα. Μήπως ο νέος δεσπότης που ήρθε διαφωνούσε με τον προηγούμενο τρόπο ζωής σας και στο παρουσίασε έτσι και δεν ήθελε. Δεν είχα τέτοια. Όχι. Νομικά όμως, πώς μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Κύριε Χορταρέα, αν δεν έχει υπογραφεί το χειροτονητήριο, δηλαδή να έχετε χειροτονηθεί επίσημα, σημαίνει ότι είναι άκυρο όλο το προηγούμενο. Άρα δεν μπορείς να κάνεις και γάμο, βάφτιση, μυστήρια. Φυσικά, κοιτάξτε. Το χειροτονητήριο είναι ένα χαρτί που σου υπογράφει για να έχεις να πηγαίνεις να πληρώνεσαι και τα υπόλοιπα. Η ευχή είναι, η χειροτονία είναι, δεν είναι το χαρτί που σου υπογράφει. Κύριε Χορταρέα, καταλαβαίνω αυτά που λέτε. Πραγματικά το ζητάω σαν παράξενο από τους συναδέλφους μου. Θέλω αύριο έναν άνθρωπο από την Εκκλησία, παιδιά. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ σαν θέμα. Έναν άνθρωπο από την Εκκλησία, επίσημα και μετά στη συνέχεια, αν μπορεί κάποιος να μας καλέσει. Να μας πει τη διαδικασία αυτή. Γιατί αυτό που έχετε πει έχει πολύ δίκιο η Χρύσλα. Αν δεν έχετε επίσημα χειροτονηθεί, πώς ας πούμε έχετε υπογράψει έναν γάμο, μια βάφτιση. Αυτό ρωτάω. Μόνο το σεβασμό σου το ρωτάω. Το μυστήριο. Έχει γίνει, οι χειροτονίες γίνανε. Ξαναλέω όμως, αναγνωρίζει η Εκκλησία ότι έχετε χειροτονηθεί από τη στιγμή που δεν υπάρχει υπογραφή στο χειροτονητήριο? Όχι. Όχι. Τώρα δεν την αναγνωρίζει. Όσο ζούσε ο μακαριστός. Αφού ήταν εκεί. Προφανώς όμως κάποιοι ίσως κατηγορούν τον μακαριστό για αυτό το χειρισμό. Ή όχι. Κανείς δεν άκουσε κάτι. Μάλιστα. Πάμε τώρα στην απόφασή σας. Εσείς λοιπόν δεν θέλετε να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, τη νομική, και επιστρέψατε. Κύριε Χορταρέα, τώρα. Και επέστρεψα. Να σας πω κάτι. Δεν είχα σκοπό. Εμένα αυτό το έργο δεν μου πάει καλά. Γιατί ξέρω πραγματικά ότι όσοι άνθρωποι αφοσιώνονται στο Θεό. Αφοσιώνονται στο Θεό, δηλαδή θα μπορούσαν να κάνουν υπομονή μια ζωή, όχι 3 χρόνια για να χειροτονηθούν επίσημα νομικά. 100 χρόνια. Γιατί είναι ο δρόμος του Θεού που έχουν επιλέξει. Όχι. Άλλο δρόμος του Θεού και άλλο δρόμος του νόμου. Μην τα μπερδεύετε. Εγώ ας με χειροτονήσει, ας μου δώσουν και τώρα. Και ξαναεπιστρέφετε. Και ένα πρόβλημα. Άρα, ναι, άμα τώρα στο υπογράφημα ξαναεπιστρέφετε. Εγώ, φυσικά δεν ήθελα εγώ να βγω ξανά. Ναι. Κύριε Χορταρέα. Αλλά δεν μπορώ να κάνω και κάτι άλλο. Μάλιστα, το σέβομαι. Αυτή τη στιγμή εσείς κανονικά λειτουργείτε το γραφείο σας με τις προβλέψεις σας? Όχι, τώρα θα ξεκινήσω. Ακόμα δεν ξεκίνησα. Άρα είναι θέμα βιοπορισμού, λοιπόν, μάλλον. Να σας πω ότι εγώ. Ας το πάρουμε λίγο λογικά. Μάλιστα. Είναι δυνατόν ήδη ένα χρόνο και. Κοιτάξτε, θα σας πω την αλήθεια. Δεν μου ήσασταν συμπαθής. Ειλικρινά το λέω. Ο Προστεύος γνώριζε τη δουλειά σας. Είχα προβληματιστεί. Είστε πάρα πολύ ευγενικός τώρα που μιλάμε. Πραγματικά στο λέω με πολύ σεβασμό. Πολύ κατανοητά αυτά που λέτε. Τα σέβομαι απόλυτα. Όμως ζητάω, χωρίς να σας γνωρίζω, εντάξει, και την άποψη της Εκκλησίας για να δούμε ποιο είναι το διαδικαστικό. Γιατί ξαναλέω, από αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι όταν ένας άνθρωπος, ότι λίγο όλα αυτά με την αστρολογία και τον Θεό υπάρχει μια διαφορά. Αλλά μπορεί να έχετε και δύο και να μην τα γνωρίζω εγώ. Τι να πω. Να σας πω. Πάντως, ο μακαριστός ήταν ένας πολύ καλός και δυνατός ιεράρχης. Μάλιστα. Ήταν ένας επίσκοπος. Μάλιστα. Που μιλούσε με ανοιχτή γλώσσα. Οπότε, τι να σας πω. Και εγώ μην νομίζετε ότι είμαι ηδήμων πια σε αυτά. Εντάξει. Ότι όπως και να έχετε, πολύ ευγενικός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Το εκτιμώ πολύ. Η χαρά ήταν δική μου στην κυριολεξία. Να είστε καλά. Σας εύχομαι καλά να περνάτε. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στη νέα σας απόφαση και προφανώς τα νομικά θα τα δείξουμε. Θεός βοηθός. Τη χρειάζομαι. Μάλιστα. Μάλιστα. Πάνω μου θα παραμείνει λίγο ακόμα. Συγγνώμη για πριν, αλλά λίγο, ξέρεις τι, προτιμώ σε αυτό το σημείο να κρίνει ο κόσμος, εντάξει, και από εκεί και πέρα θα μιλήσουμε και με εκπροσώπους της Εκκλησίας να δούμε. Πού είναι η αλήθεια. Ναι. Ισχύει, γιατί τώρα το καθένας είναι, το βλέπουμε λίγο διαφορετικά. Λοιπόν, θα έρθω σε πολύ πολύ λίγο για να έχουμε και survivor, εντάξει. Τέλεια. Λοιπόν. Πάμε εδώ στην Ατάσα μου, ντρες του Αντρές, γιατί με έχουν φάει από το πρωί.